Χωρί να λειτουργούν τα κηλικεία του γηπέδου των περιβολίων, θα διεξαχθεί την Κυριακή ο αγώνα του πλατανιά με τη Σκόντα Ξάνθη. Και αυτό διότι η αστυνομία απαγόρευσε τη λειτουργία του, έπειτα από καταγγελία που ότι τα τελευταία δεν έχουν άδεια λειτουργία αλλά ούτε και υγειονομική άδεια, μια και δεν έχει γίνει η διαδικασία τη παραχώρηση χρήση και λειτουργία του από τον Δήμο Χανίων ούτε στην Παϊπλατανιά αλλά ούτε και σε κάποιον άλλο ιδιώτη. Το αποτέλεσμα είναι ότι στον αγώνα της Κυριακής η μοναδική παροχή που θα υπάρχει στο γήπεδο θα είναι δωρεάν νερό και τίποτα παραπάνω. Κάτι που σημαίνει ότι οι φίλοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το φαγητό στο γήπεδο αν δεν θέλουν να πεινάσουν. Από την παέπλα Πλατανιά δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση στο ζήτημα. Αν επίσημο όμω υποστηρίζεται ότι έχει κατατεθεί πρόταση στο Δήμο Χανίων, το κηλικείο να εκμεταλλεύεται η ομάδα των περιβολίων και ένα μέρο από τα κέρδη να μοιράζεται σε κοινοφελή ιδρύματα των Χανίων όπω το Κιφαμέα και η Ελεπάπ. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο μάτι του πλατανιά με τον Ατρόμητο, τα κηλικεία λειτουργήσαν με παραχώρησή του από το Δήμο για μία εβδομάδα μόνο, ενώ δεν έχει υπογραφεί καμία σύμβαση για την εκμετάλλευσή του για φέτο συνολικά. Από τον Δήμο Χανίων επίση δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση. Εκείνο που διαρρέεται όμω είναι ότι από τη στιγμή που ο Δήμο Χανίων παραχωρεί το γήποδο, παραχωρεί και τη χρήση των κηλικίων. Στον πλατανιά πάντω υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν έχει καμία συμβατική βάση. Η ουσία είναι ότι αυτή η εξέλιξη πλήττττει την εικόνα όλων των εμπλεκόμενων και πολύ περισσότερο τη προσπάθειας που είχε καταβληθεί για να λειτουργήσει σωστά το γήπεδο. Και φυσικά πλήττει πάνω από όλα του οπαδού, οι οποίοι θα αναγκαστούν να φέρουν την Κυριακή το φαγητό του από το σπίτι του. Γεγονό που θα μπορούσε να έχει συμβεί μονάχα σε καιρό πολέμου. Άλλο ένα σημαντικό ερώτημα είναι το αν επιτρέπεται να διεξάγονται αγώνε Super League χωρί να λειτουργούν τα κηλικεία.